Βρισκόμαστε στην ταράτσα του Doodoo Loft, όπου θα παρουσιάσουμε κάτω στο χώρο του στούντιο και στο χώρο του γραφείου κάποια session με διάφορους φίλους μουσικούς σε συνεργασία με το Attica TV. Το στούντιο αυτό δημιουργήθηκε από τον Πέτρο το Λιμπέρι. Στη συνέχεια πέρασε στα χέρια του Παναγιώτη του Καλαμαρά, με τον οποίο ήταν και κουμπάρι. Ο Παναγιώτης έτρεχε το στούντιο πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 20 χρόνια. Μας άφησε πριν 2 χρόνια, εγώ ήμουν συνεργάτης του Παναγιώτη, δούλευα μαζί του και το ανέλαβα εγώ από τότε μαζί με την οικογένειά του. Στο στούντιο γίνονται κατά βάση πρόβες, γίνονται επίσης ηχογραφήσεις, γυρνάμε βίντεο κλιπ, γίνονται εκθέσεις φωτογραφίας, έχουν γίνει σχεδόν τα πάντα. Παλιότερα είχαμε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο, τώρα έχει μειωθεί αυτός, οπότε έχουμε περάσει και από τη φάση μέχρι να κάνουμε και προβολές ταινιών και mini live. Θα ήθελα αυτά τα session να... Σε αυτά τα session να έρθουν όσο περισσότερες μπάντες γίνονται από την Αθήνα και όσο περισσότερες διαφορετικές μπάντες γίνεται, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει πάρα πολύ ανεξάρτητη μουσική εδώ, η οποία δεν προβάλλεται και θα έπρεπε να προβληθεί, και μου άρεσε πάρα πολύ που υπάρχει αυτή η συνεργασία και μπορούμε να προβάλλουμε τέτοιες μπάντες οι οποίες παίζουν, δεν μπορούν να παίξουν παντού και δεν μπορούν να ακουστούν εύκολα σε κάποιον άνθρωπο που θέλει να τις ψάξει. Thank you.
όσα φοβάσαι. Μου αγαπάς ό,τι νησείς. Με ψεύτικα όνειρα στάση ζωής. Κοίταξε το αύριο και μην κλαις, το σήμερα πως γίνεται χθες. Θα γιανούν πολλές οι πληγές. Κοίταξε το αύριο και μη κλαις. Εγώ είμαι ο Διονύσης Φαρμάκης. Ο Σάκης Αποστολόπουλος, φίλος της Αριάδης, ήρθε να βοηθήσει σήμερα. Παίξεις, εργαζόμαστε 8,5 χρόνια, βιοποριστικά σε άλλα πράγματα. Γράφω στίχους και μουσική από μικρό παιδάκι, είμαι τώρα 30 στα 31. Έχω διάφορες επιλογές. Βιοπορίζομαι λαϊκό ρεμπέτικα, οπότε έχει περάσει και αυτό θέλω να σκεφτεί. Μεγάλωσα με ροκ, ελληνόφωνο. Τώρα έκανα τον τρίτο μου δίσκο, λέγεται Ρεκόρτα. Thank you.
στη ιστορία, στη λύθη. Είμαστε όλες σε καταλελειμμένες. Μικρά τα ξέχει σε μια αναδική δίκη. Μεγάλωσα με ηλιόφωνο ροκ, σε ένα βαθμό, με συγγνώμη, Μάσιμο και όλη αυτή την έξαρση του 90, ας πούμε, το είχα πάρα πολύ καλά αυτό. Πηγαίνοντας στην Κεφαλονιά για να σπουδάσω τεχνολογία έχω και μουσικών οργάνων, αναγκάστηκα, με την καλή έννοια όμως, να γνωρίσω και άλλες μουσικές και να παίξω και άλλες μουσικές. Οπότε σήμερα, το λέω γιατί πούμε αυτό, είναι ότι θα ακούσω ότι έχει μια αλφα αισθητική και μπορεί εκείνη τη στιγμή να μου ακουμπήσει. Δεν μένω τόσο στα είδη. Δηλαδή δεν ξέρω κι εγώ ίδιος πώς λέγεται αυτό που κάνω. Επόμενο. Λέγεται Αντάμωμα. Το είχα γράψει και αυτό το 16, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα με τον Κώστα που έχει τον Τούντου, είχαμε κάτσει πάλι σαν να μην το ακούγαμε, το ξεχαζόμαστε λίγο. Μου είχε κάνει μια πρόταση από το στήλο στον Μιχάλη, τον Ναγίδη από Acting Member. Του άρεσε, το ξαναεχογραφήσαμε στο Τούντου και βγήκε τότε με την Dogback που είχε κάνει μια δισκογραφική τέλος πάντων προσπάθεια. Υπάρχει στο δίσκο και μάλιστα υπάρχει το κομμάτι όπως είχε βγει από το κανάλι των Active Member και όπως το είχαμε γράψει τότε εδώ πέρα και υπάρχει και η πρώτη εκτέλεση που το γραμμένο είναι το bonus track που λέω του δίσκου, το οποίο αυτό για να έχει λάθη, αλλά επειδή είχε μια αλήθεια το αποτύπωσα, το βάλα μέσα ας πούμε να υπάρχει για όποιον θέλει να τα ακούσει. Φίλος καρδιακός για τους ξενιτεμένους και μάνα είναι η λευτεριά για τους φυλακισμένους. Thank you.
φεγγάρι αδερφός, ο ήλιος συμπατέρας. Κι είναι τα ντάμωμα πικρό στο μερωμά της μέρας. Το χώμα φίλος καρδιακός για τους ξενιδεμένους. Και μάνα είναι η λευτεριά για τους φυλακισμένους.